της. Ο Γιώργος Παπακοσταντίνου μιλάει για σκευωρία και εντείνει και με συγχωρείτε αντιτείνει ότι θα ήταν ανόητο να αλλοιώσει μια λίστα το πρωτότυπο της οποίας θα μπορούσε να ξαναέλθει ανά πάσα στιγμή από τη Γαλλία. Με τον πολιτικό κόσμο της χώρας να ζητά απόδοση ευθυνών και να μην υπάρξει καμία παραγραφή για την αλλίωση της λίστας Λαγκάρντ, σε χρόνο ρεκόρ Νέα Δημοκρατία, Πασόκ και Δημάρ στις επόμενες ημέρες θα καταθέσουν από κοινού αίτημα για τη σύσταση προκαταρκτικής επιτροπής για τον Γιώργο Παπακοσταντίνου. Η πρόταση του Φώτη Κουβέλη έγινε δεκτή από τον Αντώνη Σαμαρά και στηρίχθηκε από τον Ευάγγελο Βενιζέλο έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν οι τρεις πολιτικοί αρχηγοί. Το κλίμα που επικρατεί στον κυβερνητικό σχηματισμό αποτυπώνει ο Πρωθυπουργός σε άρθρο του στον τύπο της Κυριακής. Ήδη η ασυλία των επωνύμων τελειώνει και μαζί το καθεστώς ατιμωρησίας των ισχυρών. Το αίτημα για σύσταση προκαταρκτικής επιτροπής απαιτεί τουλάχιστον 30 υπογραφές βουλευτών. Ωστόσο, οι υπογραφές αυτές αναμένεται να είναι πολύ περισσότερες, δεδομένου ότι στηρίζεται από τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και τη Δημοκρατική Αριστερά. Στο πόρισμα που καίει τον Γιώργο Παπακοσταντίνου περιλαμβάνονται 3+1 ονόματα και 2 λογαριασμοί συγγενών του πρώην Υπουργού που δεν περιέχονται στην πρώτη λίστα. Στον πρώτο λογαριασμό που είχε ποσό ύψους 1,2 εκατομμυρίων δολαρίων, ως δικαιούχος εμφανίζεται ο Σιμεών Σικιαρίδης και συνδικαιούχος η σύζυγός του Ελένη Παπακοσταντίνου Σικιαρίδη, εξαδέλφη του Γιώργου Παπακοσταντίνου. Ο λογαριασμός αυτός άνοιξε το 2005 και ήταν ενεργός ως τον Φεβρουάριο του 2007. Στο δεύτερο λογαριασμό δικαιούχος ήταν ο Ανδρέας Ρωσόνης, σύζυγος της δικηγόρου Μαρίνας Παπακοσταντίνου, εξαδέλφης επίσης του πρώην Υπουργού και αδελφής της Ελένης. Ο δεύτερος αυτός λογαριασμός φαίνεται να άνοιξε και να έκλεισε την ίδια ημέρα. Με συνεντεύξεις του στις εφημερίδες της Πρωτοχρονιάς, ο Γιώργος Παπακοσταντίνου ισχυρίζεται πως ποτέ δεν διάβασε όλη τη λίστα των ονομάτων που είχε στα χέρια του, αλλά μόνο τα 20 με τα μεγαλύτερα ποσά και επιμένει. Θα ήμουν ανόητος να παρέμβω σε ένα ψηφιακό αρχείο τέτοιου είδους, του οποίου το πρωτότυπο δεν το είχα καν, αφού βρίσκεται στη Γαλλία και μπορούσε να έλθει οποιαδήποτε στιγμή. Στο Έθνος της Κυριακής, ο πρώην Υπουργός υποστηρίζει. Μα πώς θα μπορούσα να κάνω κάτι τέτοιο? Ζήτησα δηλαδή να μου δώσουν μια λίστα από τη Γαλλία για να αφαιρέσω μόνο τους συγγενείς μου? Κανένα άλλο όνομα έτσι για να μπερδέψω? Αν είναι δυνατόν, όταν μάλιστα είχα ο ίδιος νομοθετήσει τα εργαλεία για να διαλευκανθούν τέτοιες υποθέσεις. Για τα υπόλοιπα ονόματα της λίστας Λαγκάρντ, ο Υπουργός Οικονομικών με συνέντευξή του στο Βήμα επισημαίνει ότι ήδη ελέγχονται, όπως και όσοι έβγαλαν χρήματα έξω από το 2009. Παράλληλα, στέλνει τελεσίγραφο να τα φέρουν πίσω, δηλώνοντας αντίθετο σε κάθε μορφής φορολογική αμνηστία. Έχω δώσει σαφείς οδηγίες να γίνουν εξαντλητικοί έλεγχοι από το ΣΔΟΕ για όλους τους φορολογούμενους που φέρονται να είναι καταθέτες μεγάλων ποσών στο εξωτερικό, βάσει των στοιχείων που έχουν περιέλθει στις ελληνικές φορολογικές αρχές από φορολογικές αρχές του εξωτερικού. Η εμπλοκή Παπακοσταντίνου πυροδότησε παράλληλα και η αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και ΣΥΡΙΖΑ, με την αξιωματική αντιπολίτευση να κάνει λόγο για εμπεγμό και για εκ νέου προσπάθεια εξαπάτησης του ελληνικού λαού, καθώς η έρευνα περιορίζεται σε ένα μόνο πρόσωπο. Αλήθεια, ο κύριος Βενιζέλος που υπεξαίρεσε επί μήνες τη λίστα δεν έχει ευθύνες? Το γεγονός ότι η αλλίωση των στοιχείων της λίστας έγινε επί Πρωθυπουργίας του Γιώργου Παπανδρέου το καθιστά άμυρο ευθυνών? Δεν γνώριζε ο πρώην Πρωθυπουργός το περιεχόμενο της λίστας? Η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Σαμαράς δεν γνώριζαν πριν και μετά τις εκλογές για την ύπαρξη της λίστας? Γιατί συνέβαλαν με τη στάση τους στην προσπάθεια να αποσιωπηθεί η υπόθεση? Άμεση ήταν η απάντηση του Σίμου και Δίκογλου. Η κυβέρνηση δεν παίζει με τους νόμους και τους θεσμούς και δεν καταφεύγει σε επικοινωνιακά τεχνάσματα τύπου ΣΥΡΙΖΑ περί δίθεν εκατοντάδων ονομάτων που είχαν διαγραφεί από τη λίστα Λαγκάρντ. Οι περιστάσεις απαιτούν υπευθυνότητα και όχι πολιτικό τυχοδιοκτισμό. Έτσι, ο κύριος Παπακοσταντίνου το χειρίστηκε με το χειρότερο δυνατό τρόπο. Εξέθεσε και τον εαυτό του αλλά και όλη την κυβέρνηση και τη χώρα μας. Η λίστα ήταν στα πιο υπεύθυνα χέρια, στα χέρια του αρμόδιου εισαγγελέα. Πήγε στη Βουλή και αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση και τα τρία κόμματα τα οποία τέλος πάντων είμαστε μαζί για να μπορέσουμε να βγάλουμε την πατρίδα το αντιέξοδο, θα συστήσουμε προανακριτική επιτροπή για να λάμψει όλη η αλήθεια. Ότι σίγουρα υπάρχουν ευθύνες από ό,τι φαίνεται για τον κύριο Παπακοσταντίνου. Αυτό είναι το ελάχιστο. Γιατί πιστεύουμε ότι υπάρχουν βαρύτατες ευθύνες στον κύριο Βενιζέλο. Η Δημάρ, η οποία πρώτη ανέδειξε τη σημασία της υπόθεσης της λίστας Λαγκάρντ και χθες δια του Προέδρου της ανέλαβε την πρωτοβουλία μέσω της πρότασης για τη σύσταση προκαταρκτικής επιτροπής, θα πρωτοστατήσει στην πλήρη αξιοποίηση τόσο αυτής της λίστας όσο και όλων των άλλων που υπάρχουν για τη φυγή κεφαλαίων στο εξωτερικό, ώστε να αποκατασταθεί το δημόσιο συμφέρον. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες ζητούν το σύνολο των στοιχείων της λίστας και προσθέτουν: εμένουμε στην πρότασή μας για στήσαση προανακριτικής επιτροπής για τη λίστα Λαγκάρντ που διατυπώσαμε σήμερα το πρωί, προκειμένου να τιμωρηθούν παραδειγματικά όσοι παρανόμησαν με τις πράξεις τους ή τις παραλήψεις τους στην υπόθεση αυτή.
Αν η Ελλάδα ήταν σοβαρό κράτος, ο Παπακοσταντίνου θα είχε περάσει προπολού από το γραφείο του ανακριτή και σήμερα θα βρισκόταν στον Κορυδαλό. Οι επιτροπές της Βουλής είναι ο έσκατος τρόπος συγκάλυψης της ανομίας ενός διεφθαρμένου συστήματος, αναφέρει η Χρυσή Αυγή.